Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καθημερινά θέτει προτάσεις μομφής αλλά και καταδίκης της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής, δίνοντας όλες του τις δυνάμεις στην οργάνωση της λαϊκής πάλης, εκεί όπου πραγματικά γίνεται η λαϊκή αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα που τα άλλα κόμματα είτε δίνουν διαπιστευτήρια προοδευτικότητα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως με το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, είτε στηρίζουν εμβληματικές αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ εφόσον αλλάξει το άρθρο 16, και ακόμη και σε στρατηγικές επιλογές άρχουσες τάξης, όπως η εμπλοκή στους υπεριαλιστικές συγκρούσεις, στην αποστολή της φρεγάτας στην Ερυθρέα Θάλασσα για την προστασία των εφοπλιστών, στο νέο κυνήγι των εξοπλισμών. Την ίδια ώρα, αν δεν συκοφαντούν τους αγώνες, όπως κάνει η ΓΕΣΕ, είτε είναι απόντες, είτε συμμετέχουν απλά και μόνο για να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες. Για το έγκλημα στα Τέμπη, είναι δεδομένη η συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας, επιμένοντας, όπως σε αντίστοιχες περιπτώσεις κάναν άλλες κυβερνήσεις, π.χ. στο Άνδεδρο, για το ανθρώπινο λάθος. Ναι, κύριε Υπουργέ, κύριε Βορύδη, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που αποκαλύπτουν τη συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης. Πρώτον, ότι ολοκληρώσατε εσπεσμένα τις εργασίες Εξεταστικής Επιτροπής. Δεύτερον, ότι είχατε επιλεκτική κλήτευση μαρτύρων, αποκλείοντας μια σειρά άλλους σημαντικούς μάρτυρες. Ότι δεν θελήσατε στην Εξεταστική Επιτροπή να εξεταστούν τα αίτια της έκρηξης, αλλά και της αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος. Ότι δεν θελήσατε να εξεταστεί το τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Και τώρα βεβαίως και με τη μονταζιέρα, όπως αποκαλύπτεται. Αλλά είναι φανερή και η επιλεκτική στάση των άλλων κομμάτων για συσκότηση των πραγματικών αιτιών και των υπευθύνων. Με τον εξοραϊσμό της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και το χαρακτήρα του αστικού κράτους. Γιατί όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και αυτά τα κόμματα υλοποίησαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους σιδηρόδρομους, την απελευθέρωση, το διαχωρισμό των εταιριών, την αποσύνδεση των γραμμών από τους σειρμούς, με αντιθέσεις και αντικρουόμενα συμφέροντα. Φτάσαν μέχρι και την ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ επί ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο ποιον άλλον, αυτός είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής, να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των πολυεθνικών, για να επιταχυνθούν οι μεταφορές εμπορευμάτων μέσω της αύξησης του μεταφορικού χώρου και της ταχύτητας. Και τα μέσα ασφαλείας υποτάσσονται ακριβώς αυτούς τους σχεδιασμούς. Να διασφαλιστεί δηλαδή τα συμφέροντα των πολυεθνικών και η κερδοφορία τους. Γι' αυτό και μπαίνει σε δεύτερη μοίρα η ανθρώπινη ασφάλεια, γι' αυτό και στο δευτερεύον δίκτυο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα θεωρεί υποχρεωτικά αυτά τα συστήματα ασφαλείας, γι' αυτό και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κυκλοφορούν σειρμοί οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ασφαλείας και πυρασφάλειας. Αυτή την πολιτική υπέρετησαν όλες οι κυβερνήσεις και γι' αυτό είναι συνυπεύθυνες στο έγκλημα. Αυτή η πολιτική είναι που οδήγησε να μην υπάρχει κανένα σύστημα ασφαλείας σε λειτουργία την περίοδο όταν έγινε το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτή ήταν που μείωσε η πολιτική τον αριθμό των εργαζόμενων στον ΟΣΕ σε τρομακτικό βαθμό, στην εντατικοποίηση της εργασίας τους και βεβαίως στο πιο εύκολο ανθρώπινο λάθος, χωρίς μέτρα αποτροπής αυτού του λάθους, και στη μη συντήρηση του δικτύου. Να το εκρηκτικό μείγμα που οδήγησε στα έγκλημα. Γι' αυτό ακριβώς και τα υπόλοιπα κόμματα, και σας κάνουν χάρη κύριε Υπουργέ, επιμένω απλά και μόνο στην 717 και όχι στις υπόλοιπες τρεις συμβάσεις που ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί από το 2007. Για φανταστείτε, τρεις συμβάσεις τρέχουν μη ολοκληρωμένες από το 2007. Και η Σύμβαση 717 του 2014 που υποτίθεται ολοκληρώθηκε, αλλά με την πρώτη πλημμύρα κατέρευσε. Και επιμένουνε στο ζήτημα στο πώς τοποθετήθηκε ο σταθμάρχης ή το ρουσφέτη. Δηλαδή με άλλο τρόπο, τι σας λένε, ανθρώπινο λάθος, παραλλαγή του ανθρώπινου λάθους. Για να βγαίνει ο κύριος Σπύρτζης και να λέει πρόσφατα ότι δεν συνδέεται με το στίχημα των Τεμπών ή μη εκτέλεση της Σύμβαση 717. Τι καλύτερο πλυντήριο για την πολιτική της κυβέρνησης και τον κύριο Καραμαλή. Για να βγαίνει και να λέει ο κύριος Σπύρτζης εκ των υστέρων
ότι η σύμβαση 717 ήταν μια σύμβαση διάτρητη, που έλειπαν υλικά. Δεν παράγονταν υλικά εδώ και 15 χρόνια. Δεν υπήρχαν ανταλλακτικά, δεν υπήρχαν προδιαγραφές ασφαλείας εκ των υστέρων. Και τι έκανε για αυτή τη σύμβαση τη διάτρητη? Τη διατήρησε και υπέγραψε και συμπληρωματική, γιατί είμαστε συμπληρωματική σύμβαση. Να λοιπόν, ποιες είναι οι ευθύνες που είναι διαχρονικές, γι' αυτό το ΚΚΕ, αξιοποιώντας την Εξεταστική Επιτροπή, κατέληξε και είναι το μοναδικό κόμμα που επίσημα στο πόρισμά του κατέληξε σε συγκεκριμένα κακουργηματικά αδικήματα και άλλα που βαρύνουν πρώην υπουργούς, αλλά και νυν, τον κύριο Τριαντόπουλο. Με το πόρισμά του επιβεβαιώνεται το βασικό, η βασική αιτία. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και σε αυτό ακριβώς το βωμό της κερδοφορίας, τόσο το αστικό κράτος όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θυσιάζει την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, θυσιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή. Θα πείτε, είναι υπερβολικό αυτό που λέει το ΚΚΕ? Όχι. Δεν συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις συμπεριαλιστικές επεμβάσεις, που σκοτώνονται παιδιά, γυναίκες, άμαχος πληθυσμός. Γιατί συμμετέχει? Για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών. Για τον έλεγχο των παραγωγικών πηγών. Για τα κέρδη. Και μάλιστα και η Ελλάδα εμπλέκεται σε αυτό. Το σχεδιασμό στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης, δηλαδή της χώρας μας, που συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και από αυτή την άποψη, αυτό ακριβώς, αυτή η υπεριαλιστική όξυνση των ανταγωνισμών και των συγκρούσεων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτέλεσμα της όξυνσης των αντιθέσεων, αλλά και των αδιεξόδων του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτή είναι ακριβώς η λογική η οποία διαμορφώνει τις συνθήκες για μια νέα επαπειλούμενη καπιταλιστική κρίση, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση επιταχύνει τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, όπως αυτές προβλέπονται από το πανευρωπαϊκό μνημόνιο, τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι λοιπόν, στο όνομα της επιτάχυσης των επενδύσεων, δρομολογεί μια συνεχή επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους, στα μισθολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Διαμορφώνει ακριβώς το έδαφος η ακρίβεια να παραμένει και να κατατρώει τα λαϊκά εισοδήματα, όπως η πράσινη μετάβαση, στην οποία συμφωνείτε άλλωστε όλοι. Δρομολογεί νέα μέτρα φοροεπιδρομής απέναντι στα λαϊκά εισοδήματα, για τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα και για τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για να επιδοτούνται οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Συγκεντρώνει τη γη και αλλάζει χρήση της γης ενάντια στις ανάγκες των βιοπαλαιστών αγροτών, για να τους ξεκληρίσει μια ώρα αρχίτερα. Και με ακόμη μεγαλύτερη επιθετικότητα προωθεί τα ζητήματα της περαιτέρω εμπορευματοποίησης, της επιχειρηματικής δράσης στα σχολιά, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, να λειτουργούν δηλαδή με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στα πλαίσια της συνύπαρξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αυτός αποτελεί ακριβώς και το βασικό πρόβλημα που έχουν αντιμετωπίσει τα λαϊκά στρώματα. Και σε αυτή ακριβώς τη στρατηγική σας, δεν είσαστε μόνοι σας. Υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση πολιτικών δυνάμεων για να διαμορφωθεί και το αντίστοιχο έδαφος για κοινωνική συνένεση. Όμως αυτό δεν το καταφέρνετε. Γιατί οι αγώνες των εργαζόμενων, των αγροτών, της φοιτητικής και της νεολαίας, της φοιτητικής γενιάς και της νεολαίας, έχει συντρίψει αυτό το αφήγημα της κοινωνικής σας συνένεσης. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δείξει ο λαός και η νεολαία στο αστικό κράτος. Γιατί είναι πολύ ισχυρό για να ικανοποιεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, και είναι πολύ αδύνατο για να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και τα δικαιώματα του λαού. Κανένα συμφέρον, καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δείξει στο αστικό πολιτικό σύστημα και στις προσπάθειες αναπαλαίωσής του μέσω των διοργασιών που γίνονται στα διάφορα κομμάτια της σοσιαλδημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και άλλων, αλλά να στοχεύσει με την πάλη του και τη δράση του καθημερινά στον πραγματικό αντίπαλο, δηλαδή στα συμφέροντα του κεφαλαίου και στο σύστημα που υπηρετεί αυτά τα συμφέροντα. Γιατί δεν υπάρχει διέξοδος εντός των τυχών του συστήματος. Η διέξοδος, η πραγματική και η ελπιδοφόρα, βρίσκεται στην ανατροπή του. Και από αυτή την άποψη που το ΚΚΕ καταψηφίζει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πρωτοστατεί στην οργάνωση της λαϊκής πάλης και στη συγκρότηση της κοινωνικής συμμαχίας, για να διευρυνθεί ακόμη πιο αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής.
και των κομμάτων που την υπηρετούν για ακόμη μεγαλύτερη συμπόρεση με το ΚΚΕ και η μάχη των ευρωεκλογών θα αποτελέσει κριτήριο σε αυτή την πορεία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.